Ένα ακόμη οδικό έργο του βόρειο-οδικού άξονα Κρήτης μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Πρόκειται για το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, μήκος 14 χιλιόμετρων και κόστος 186 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, προβλέπεται η δημοπράτηση του έργου στις 22 Φεβρουαρίου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, αν ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο και περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο, πιστεύω ότι μέχρι τον Ιούνιο είναι εφικτή η υπογραφή της σύμβασης. Το έργο καταρχήν είναι σημαντικό, γιατί αφορά ένα τμήμα 14 χιλιόμετρων περίπου, το οποίο περιλαμβάνει τρεις κόμβους και έναν ημικόμβο των Λακωνιών, έναν κόμβο στην Νεάπολη, με τις όποιες ενστάσεις είχαμε καταθέσει στο παρελθόν και που συνεχίζουν να ισχύουν όσον αφορά την σύνδεση της Νεάπολης με τον Δήμο Νεάπολης, έναν κόμβο των Λιμνών και τον κόμβο φυσικά το μεγάλο του Αγίου Νικολάου. Το Υπουργείο Υποδομών προχώρησε στην προκήρυξη του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, ενώ στις 22 Φεβρουαρίου θα δημοπρατηθεί το έργο, το οποίο θα μετατρέψει τον υφιστάμενο δρόμο σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Αν όλα τα πράγματα εξελιχθούν όπως υπολογίζουμε, θα ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό μέσα σε 3 χρόνια. Είναι μεγάλο στοίχημα για εμάς, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, έτσι πρέπει και άλλοι παράγοντες να συνδράμουν, όπως η αρχαιολογία, να ολοκληρωθούν γρήγορα οι απανατριώσεις. Πιστεύω ότι σε αυτό θα είμαστε γρήγοροι. Αυτό το οποίο είδαμε και βλέπουμε δυστυχώς για άλλη μια φορά και εμείς ως τοπικό τμήμα τεχνικού επιμελητηρίου, ότι βγαίνει ένα έργο μεγάλο με κάποιες προϋποθέσεις αυτών των οποίων θα συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, οι οποίες έχουν κάποια χρηματοοικονομικά κριτήρια, αλλά και τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια, τα οποία σαφέστατα απευθύνονται μόνο σε 7 μόνο εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Καρνέσης, μέχρι τον Ιούνιο είναι εφικτή η υπογραφή της σύμβασης, με τις εργασίες να ξεκινούν εντός του 2022. Το έργο περιλαμβάνει 36 τεχνικά έργα, 8 γέφυρες, 5 σύραγγες ανοιχτής εξκαφής και 8 κάτω διαβάσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο με πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, έτσι, μαζί με την προαίρεση που αφορά στην βελτίωση της διατομής και της γεωμετρίας της παλιάς εθνικής οδού Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, που γίνεται για την εξυπηρέτηση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το ΦΠΑ μαζί είναι περίπου 186 εκατομμύρια ευρώ. Η χάραξη θα είναι σχεδόν στην παλιά χάραξη περίπου, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, με το New Jersey το διαχωριστικό στη μέση. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο χρόνος υλοποίησής του εκτιμάται σε 3 χρόνια.